Η χαρά μου είναι μεγάλη. Νομίζω ότι φαίνεται. Και η χαρά η δική σας μετά από αυτή εδώ τη συνάθρηση, κυριών. Καλώς μου ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Το βλέπω και δεν το πιστεύω ότι έχει γίνει αυτό εδώ. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Και μετά από δημοκρατικές διαδικασίες της Τετράδας, αποφασίσαμε να συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά άπαντες τελικά. Ακόμα και νομίζουμε ότι δεν μας αφορά. Είπαμε να μιλήσουμε για το τραύμα. Αυτό που λέμε κουβαλώ παιδικά τραύματα, αυτό που λέμε το ψυχικό μου τραύμα που με παιδεύει μία ζωή. Να το πιάσουμε λίγο, να το ξεψαχνίσουμε. Να καταλάβουμε ποιος αφορά, μας αφορά όλους, δεν μας αφορά, πώς θα καταλάβουμε ότι μας αφορά και τι κάνουμε από εκεί και κάτω. Λοιπόν, κυρίες μου, Μαρία, που είχες και την ιδέα του τραύματος, θέλω να μου πεις, γιατί αποφάσισες να βάλουμε στο τραπέζι το τραύμα και όχι κάποιο άλλο θέμα που, δόξα τω Θεώ, διότι δεν περνάει ούτε μία μέρα στις συνεδρίες μου που να μην έρθει τουλάχιστον ένας άνθρωπος που να μου πει δυσκολεύομαι στη ζωή μου στον α τομέα και να το ανατρέξουμε ότι είναι η πηγή και το αίτιο κάτι στην παιδική ηλικία. Θέλω να κάνω κάτι στη ζωή μου, στο επάγγελμά μου, στις σχέσεις μου δυσκολεύομαι. Γιατί ενώ ξέρω εγκεφαλικά και λογικά ότι αυτό δεν είναι σωστό, γιατί ζηλεύω, γιατί θυμώνω, γιατί δεν φεύγω, γιατί μένω παραπάνω, γιατί φεύγω και ξανάρχομαι, γιατί δεν μπορώ να ζητήσω, ας πούμε, να διεκδικήσω στη δουλειά μου, γιατί κλαίω εύκολα, γιατί νευριάζω εύκολα, γιατί... Και όλα αυτά ανατρέχονται στο παιδικό τραύμα και έχω να παραδεχτώ επί προσωπικού κάτι, ότι ήταν δικιά μου, έτσι, σαν ανακάλυψη, ότι παιδικό τραύμα δεν είναι μόνο κάτι τραγικό, μια κακοποίηση, κάτι πολύ σκληρό, κάτι πολύ σκληρό, στην τηλεόραση. Ένας θάνατος. Ακριβώς, ένας θάνατος, αλλά είναι και κάτι με μικρότερη ένταση και παρατεταμένη διάρκεια. Κυρία Κική, το τραύμα πάντα ανάγεται στην παιδική ηλικία ή μπορώ να αποκτήσω τραύματα και αργότερα στη ζωή μου από συμπεριφορές και συνθήκες. Το τραύμα ανάγεται στην εμβρυϊκή ζωή αρχικά. Ξεκινάει από εκεί και μέχρι πριν από 40 χρόνια περίπου κανείς δεν μπορούσε να το υποθέσει και να το λάβει υπόψη του. Λοιπόν, ό,τι νιώθει η έγκυος περνάει αυτούσιο στο έμβριο. Μπορεί το έμβριο να γεννηθεί με τραύμα και δεν πάει κανενός στο μυαλό ότι αυτά που ανέφερε η Μαρία μπορεί να ανάγονται στην εμβρυϊκή ζωή. Και μετά ξεκινάει η παιδική ηλικία, όπου σε όλες τις κοινωνίες κάνουμε την πρακτική φροντίδα του νεογέννητου και του μωρού, αλλά αμελούμε την συναισθηματική φροντίδα, γιατί αυτά τα τραύματα δεν φαίνονται, δεν είναι σωματικά, ώστε να υπάρξει κάτι το ενδιαφέρον. Να μας τραβήξει το ενδιαφέρον. Είναι αόρατα και γίνονται σε κάθε οικογένεια, έτσι όπως το είπε η κυρία Κανδεράκη. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να είναι ο πόλεμος για να τραυματιστεί ένα παιδί. Μπορεί να φύγει η μαμά του να πάει να κάνει μια εγχείρηση. Ναι. Κανείς δεν του το εξηγεί αν είναι 2 μηνών, 5 μηνών. Γιατί νομίζουμε ότι το παιδί δεν καταλαβαίνει. Οπότε ξαφνικά χάνει τη μαμά του. Τραύμα. Και το ότι η μαμά θα ξαναγυρίσει μετά από 2 μήνες, το παιδί, ή από 1 μήνα, ή από 10 μέρες, το παιδί ήδη την έχει τόσο πολύ νοσταλγήσει και έχει τόσο πολύ φοβηθεί που έχει παγώσει και το σώμα και τα συναισθήματα. Ενώ η μαμά θα περίμενε να τρελαθεί από τη χαρά του, το παιδί είναι μαρμαρωμένο. Και αυτό θα το έχουμε δει και στα δικά μας παιδιά. Ναι. Αν έχουμε λείψει ξαφνικά για κάποιο λόγο και δεν τους εξηγήσαμε, ή αν έχουμε πάει ένα ταξίδι χωρίς να τους εξηγήσουμε, γιατί λέγαμε παλιά, πού πας μαμά, πάω στο γιατρού, λέγαμε. Γυρίζω λοιπόν και εκεί που νόμιζα ότι το παιδί θα τρέξει στην αγκαλιά μου,
με αντιμετωπίζει με καχυποψία και εχθρότητα, τραύμα. Και ξέρετε τώρα τι σκέφτομαι, Ματούλα. Όλοι κουβαλάμε τραύματα τελικά. Λοιπόν, γιατί η πηγή του τραύματος, αντιλαμβάνομαι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ναι. Αυτό που έτσι θα ήθελα να προσθέσω είναι το ότι το τραύμα, με κάποιο τρόπο, είμαστε όλοι τραυματισμένοι. Και όλοι θα τραυματιστούμε. Λιγότερο, περισσότερο, μας μεγαλώνουν άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες συνθήκες στη ζωή τους, οι οποίες πάντα δεν είναι οι ευνοϊκότερες των συνθήκων. Είναι άνθρωποι, έχουν μια καθημερινότητα. Και αυτό σημαίνει ότι με λιγότερο ή περισσότερο όλοι κουβαλάμε τραύματα. Άλλα πιο σοβαρά και άλλα πιο επιδερμικά. Άλλα μπορεί να μας εμποδίζουν λιγότερο στη ζωή μας και άλλα να στέκονται μεγαλύτερο εμπόδιο και να μας δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι το τραύμα με έναν τρόπο μας αφορά όλους, γιατί πολλές φορές οι γυναίκες όταν είναι έγκυος και περνάνε μια δύσκολη περίοδο και αγχώνονται πάρα πολύ, φέρουν πάρα πολύ την ενοχή ότι τώρα το παιδί μου θα τραυματίζεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Ναι, μπορεί να συμβαίνει, αλλά όχι. Αυτό αφορά όλους τους ανθρώπους με έναν τρόπο. Μας αφορά όλους. Είναι φυσιολογικό, δηλαδή, φυσικό, ναι, ως έναν βαθμό. Τώρα, φυσικά, υπάρχουν πολύ σοβαρότερα τραύματα και πολύ πιο ήπια, όπως είπα πριν. Πώς θα καταλάβω ότι φέρω ένα τραύμα? Κάτι είπε η Μαρία πριν από λίγο, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ξαναπούμε πολύ ξεκάθαρα. Πώς θα καταλάβω ότι μία συμπεριφορά μου, μία κατάσταση, μία συνθήκη στη ζωή μου ανάγεται σε ένα τραύμα? Είπε πριν η κυρία Κική ότι ένα από τα τραύματα που μπορεί να είναι, χωρίς να φταίει κανείς παρεμπιπτόντως, είναι αυτός ο φόβος της εγκατάλειψης. Ναι. Άρα, εάν μεγαλώσω με αυτό, μπαίνω στις ερωτικές μου σχέσεις, παραδείγματος χάρη, και φοβάμαι ότι θα με εγκαταλείψει. Και πολύ συχνά, για να μην με εγκαταλείψει ο άλλος, βρίσκω μια δικαιολογία εγώ, μια αφορμή και φεύγω πρώτη. Σαμποτάρω, ναι. Για να μην νιώσω ότι τον πόνο. Ναι, ναι. Να νιώσω ότι έχω τον έλεγχο. Ή το ανάποδο. Να παραμένω σε ερωτική σχέση πολύ μετά το τέλος της σχέσης. Γιατί ένα άλλο είδος τραύματος ήταν να προσπαθήσω να φέρω την ευτυχία σε μια μητέρα που ενδεχομένως περνούσε πένθος ή επιλόχιο κατάθλιψη ή μια συγκρουσιακό γάμο και ένιωθα τότε σαν βρεφάκι ή σαν παιδάκι ότι δεν τα καταφέρνω. Και μπαίνω μετά και σε ερωτικές μου σχέσεις και λέω, ασυνείδητα, αυτόν θα τον κάνω ευτυχισμένο. Θα τον σώσω. Αυτό θα τον σώσω. Άρα μετά μπαίνει και μια υπερβολική, το τρίτο χαρακτηριστικό είναι μια υπερβολική επιθυμία να θέλω να διορθώσω τους ανθρώπους. Να θέλω υπερβολικά να βοηθήσω τους ανθρώπους. Με τίμημα για μένα. Αυτό θα με κάνει υπερευέξαπτο κάποιες φορές. Ή θα με κάνει να κλαίω πιο συχνά. Προφανώς με ζορίζει όλο αυτό το πράγμα. Μου πέφτει πάρα πολύ βαρύ. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ακριβώς. Το είναι μου, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ακριβώς. Αυτός ο φόβος της εγκατάλειψης, λοιπόν, μπορεί να κάνει να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους. Εγώ ζηλεύω υπερβολικά. Ναι. Ελέγχω υπερβολικά. Δίνω χρήματα υπερβολικά, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Σε σχέσεις μου. Ξέρω ανθρώπους στην επαγγελματική του ζωή που είναι πάρα πολύ ικανοί και άξιοι και οικονομικά δεν μπορούν να ζητήσουν τα δεδουλευμένα τους. Δεν μπορούν να ζητήσουν, μα είναι ακριβό αυτό να το ζητήσω. Ναι. Μα ταξίζεις. Μπορεί να είναι ο φόβος της δέσμευσης, γιατί αν έχω ζήσει, ας πούμε, με μια μητέρα η οποία ήταν δυσκολημένη στο γάμο της και έρχεται και εγκυστρώνεται πάνω στο παιδί, είτε κόρη είτε γιος, μετά αυτό μου δημιουργεί έτσι μια συνείδητη αίσθηση πνιγμού. Άρα οποτεδήποτε πάω κοντά σε έναν άντρα ή σε μια γυναίκα, σαν να θυμάται ο οργανισμός μου αυτό το αίσθημα της ασφυξίας και δεν το θέλω και τραβιέμαι πίσω. Ή μια μητέρα που δεν ασχολιόταν με μένα, μου δημιουργεί τη διάθεση να μπαίνω στις σχέσεις μου και να κάνω έτσι. Να αγκιστρώνομαι, το ανάποδο. Δηλαδή, να θέλω παραπάνω χώρο και χρόνο. Ξέρω άνθρωπο γνωστό μου που παντρεμένο με δύο παιδιά, σχόλαγε από τη δουλειά του, κράτησε τη φοιτητική του ή την εργένικη του γκαρσονιέρα. Πήγαινε εκεί 2-3 ώρες, 4 να ηρεμήσει και το βράδυ πήγαινε σπίτι του. Και γιατί αυτό να το πούμε τραύμα, κυρία Κική? Ο άνθρωπος ήθελε το χώρο του και το χρόνο του. Γιατί να το πούμε τραύμα? Τα τελευταία 40 χρόνια που προσπαθούν να συσχετίσουν τα φαινόμενα της ζωής που μας δυσκολεύουν,
βρήκανε αυτό τον όρο δανειζόμενοι από το σωματικό τραύμα. Δηλαδή είναι μια τάση στους ειδικούς της ψυχικής υγείας να χρησιμοποιούν τον όρο τραύμα για οτιδήποτε κάποτε μας ζόρισε. Η λέξη τραύμα ακούγεται πολύ έντονη. Έτσι, παλιότερα τα λέγαμε δυσκολίες, λέγαμε ότι αυτός είναι παράξενος, ιδιότροπος, ναι. Αλλά τώρα με τη λέξη τραύμα το οριστικοποιούμε με έναν τρόπο δύσκολο. Θα πρέπει να πούμε εκ των προτέρων ότι τα περισσότερα τραύματα θεραπεύονται ή τουλάχιστον επουλώνονται. Μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα και όχι να μας πολύ καλή, γιατί έχουμε τις νευροεπιστήμες που προχωρούν αλματοδός. Δηλαδή τώρα μπορούν να απεικονίσουν στον εγκέφαλο πώς είναι το τραύμα και μπορούν να απεικονίσουν τις αλλαγές, τις θετικές αλλαγές μετά από μια θεραπεία. Η οποία θεραπεία έχει μεγάλο εύρος. Είναι φαρμακευτική θεραπεία, ψυχολογική και διάφοροι τρόποι. Αναλόγως την περίπτωση, έτσι. Και αναλόγως τον ειδικό με τον οποίο θα δουλέψεις. Αλλά το βασικό είναι ότι θεραπεύονται τα τραύματα. Τι θα με οδηγήσει στον ειδικό? Τι θα με κάνει να καταλάβω ότι εδώ χρειάζεται να το δουλέψω και ότι δεν είναι απλά θέμα χαρακτήρα το ότι, ξέρω εγώ, έχω συμπεριφορές όπως αυτές που περιέγραψε πριν η Μαρία? Ο χαρακτήρας δεν μας πειράζει καθόλου. Μια χαρά είναι ο χαρακτήρας μας. Οι συμπεριφορές είναι εκείνες που δυσκολεύουν τις σχέσεις μας. Αν λοιπόν νιώθω ότι μια συμπεριφορά μου δεν απηχεί τον εαυτό μου, πρέπει να το δω. Ή μια συμπεριφορά μου, αν χαλάει τη σχέση με τους αγαπημένους μου, με τους συνεργάτες μου, με αυτούς με τους οποίους θέλω να συμβιώσω, πρέπει να το δω. Δεν μπορώ να βρίσκω δικαιολογία το χαρακτήρα μου. Έτσι είμαι εγώ, ναι, και σε όποιον αρέσω. Και προφανώς, Ματούλα, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η συμπεριφορά μας δεν μας πάει, δεν μας κάνει καλό. Δεν είναι ότι απλά ενοχλεί τους απ' έξω. Όχι, γιατί συνήθως αυτό που αισθανόμαστε είναι το ότι ενώ με κάποιο τρόπο υποσχόμαστε κάθε φορά στον εαυτό μας ότι δεν θα επαναλάβουμε αυτή τη συμπεριφορά, με κάποιο τρόπο βρισκόμαστε την επόμενη στιγμή να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή μοιάζει να είναι κάτι, ένας αυτόματος πιλότος, από τον οποίο νιώθουμε ότι ενώ θέλουμε να απεμπλακούμε, δεν μπορούμε. Δηλαδή ο άνθρωπος το νιώθει αυτό σαν μια δυσκολία του, ναι, που θέλει να απαλλαχτεί και δεν ξέρει τον τρόπο. Μοιάζει σαν μία εξάρτηση, ναι, μοιάζει σαν μία παγίδα, ναι, που ξέρει ότι κάθε φορά πέφτει μέσα, αλλά δεν ξέρει έναν άλλο δρόμο να ακολουθήσει. Σαν να σε καθοδηγεί κάποιος άλλος εκείνη την ώρα. Είναι σαν να είσαι σε ένα εστιοπλοϊκό και δεν ελέγχεις το τιμόνι. Μάλιστα. Τον φόβο και τον τρόμο που θα νιώσεις εκεί, ανάλογα με το πώς φυσάει ο αέρας να σε πηγαίνει, να μην ξέρεις τον προορισμό. Έτσι είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπε η Ματούλα, σαν εξάρτηση, ζηλεύω και δεν θέλω να ζηλεύω. Ναι. Νευριάζω και δεν θέλω να. Κακοποιώ δηλαδή. Ένας άνθρωπος που κακοποιεί και μετά λέει συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Το εννοεί εκείνη την ώρα. Απλώς το ασυνείδητο ή ασυνείδητη παρόρμηση έρχεται και ελέγχει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος την ασυνείδητη παρόρμηση. Αυτό είναι ένα καμπανάκι λοιπόν. Όταν έχω συμπεριφορές, όπως είπε η κυρία Κική, που δεν θέλω να είμαι εγώ αυτό, που εγκεφαλικά γνωρίζω ότι δεν με συμφέρει εμένα, τις σχέσεις μου και τον τρόπο, ναι, που συνδέομαι, ναι, τότε έχω να το ψάξω. Πριν είπε η κυρία Κική ότι από την εμβρυϊκή ακόμα ζωή ξεκινάει το τραύμα, σημειώστε ότι θέλω να συζητήσουμε μετά και για το τραύμα που κουβαλάμε από τους προγόνους μας, διαγενειακό. Το διαγενειακό τραύμα. Άρα έχουμε και άλλα πίσω. Έχουμε πολλή δουλειά σήμερα. Πολλή συζήτηση να κάνουμε. Και θα ξαναφέρω το ερώτημα, Ματούλα, σε σένα. Υπάρχει περίπτωση να αποκτήσω ένα τραύμα στην ενήλικη ζωή μου? Ναι, αν υπάρξει ένα γεγονός το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο, απλά υπάρχουν πολλές πιθανότητες πια στην ενήλικη ζωή, είναι συνειδητό. Γιατί μπορούμε να το διαχειριστούμε. Μπορούμε λίγο να το διαχειριστούμε, μπορούμε να σταθούμε σε αυτό πιο καθαρά, να ξέρουμε τι είναι αυτό που έχει συμβεί. Ένα τραύμα που συμβαίνει στην παιδική ηλικία μπορεί να είναι για πάρα πολλά χρόνια κάτι τυφλό. Δηλαδή είναι αυτόματο, είναι ασυνείδητο. Όπως είπε και η Μαρία, μας ορίζει τη συμπεριφορά χωρίς να μπορούμε όμως εμείς να κάνουμε κάτι.
Στην ενήλικη ζωή είναι άλλες οι ικανότητες μας, αν τραυματιστούμε, να το διαχειριστούμε αυτό το τραύμα. Μακάρι, το ευχόμαστε αυτό, να είμαστε σε αυτή τη θέση. Η απορία η δική μου είναι ότι μπορούμε εμείς, κυρία Κική, να κάνουμε τη σύνδεση ότι έχω αυτή τη συμπεριφορά, π.χ. ζηλεύω ή φωνάζω ή χτυπάω, γιατί αυτό συνδέεται με αυτό το γεγονός στη ζωή μου τότε. Συνήθως, ή πρέπει να είσαι πολύ δουλεμένος. Συνήθως όχι. Mm. Πρέπει να είσαι πολύ δουλεμένος. Συνήθως με τη βοήθεια του ειδικού γίνεται αυτός ο συσχετισμός. Παλιότερα δεν το συσχετίζανε καθόλου. Ήτανε στεγανά. Δηλαδή, βρίζω εγώ σήμερα. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί βρίζω. Έτσι θα είναι αυτή. Δέρνω το παιδί μου. Ήταν ένα μυστήριο. Γιατί δέρνω το παιδί μου. Βρίσκανε διάφορες εξηγήσεις, οι οποίες δεν είχαν όμως καμιά σύνδεση με την παλιά μου ζωή, με τις παλιές μου εμπειρίες, με αυτά που είχα υποστεί. Ξεκίνησε η έρευνα από τους βετεράνους του Βιετνάμ. Μάλιστα. Γυρίσανε τα Αμερικανόπουλα από το Βιετνάμ διαλυμένα ψυχικά. Το ρίξανε στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στις επιθέσεις βίας κλπ. Και αναρωτήθηκε όλη η Αμερική, τι συμβαίνει. Ήταν το τραύμα του πολέμου, αυτά που είχαν δει και είχαν βιώσει στο Βιετνάμ. Έτσι ξεκίνησαν οι έρευνες για τους ενηλίκους πια και μετά σιγά σιγά κάνανε πίσω και φτάσαμε στην εμβρυϊκή ζωή. Και τότε συγχρόνως φωτίστηκαν οι ειδικοί. Α, οι Εβραίοι του Ολοκαυτώματος κουβαλούν το διαγενειακό τραύμα, διότι ήταν ανερμήνευτα τα προβλήματα των νέων Εβραίων που οι γονείς ή οι παππούδες και οι γιαγιάδες είχαν υποστεί τα πάνδυνα ή είχαν εξαφανιστεί με τα πογκρόμ των Ναζί. Έτσι σιγά προχωρούν οι επιστήμονες. Θέλετε να πούμε τώρα για το διαγενειακό τραύμα, που νομίζω ότι είναι πάρα... Δεν έχουμε εξαντλήσει όλο το υπόλοιπο, αλλά έχουμε χρόνο, μιας και το έφερε όμως η κουβέντα. Είναι σαν να άνοιξε σε μένα, όταν το πρωτοσυζήτησα, ένα παράθυρο στον κόσμο. Λέω, τι είναι αυτό, πώς και το αγνοούσα τόσα χρόνια. Ενδεχομένως συμπεριφορές δικές μου και επιλογές δικές μου σήμερα να κουβαλούν το ριζικό των προηγούμενων γενεών. Κάτι, πράγματα που εγώ τα αγνοώ πλήρως. Γιατί εκεί φαντάζομαι αναφερόμαστε σε δύσκολα περιστατικά πάλι, στο διαγενειακό τραύμα. Δεν είναι απαραίτητο, απλά είναι κάτι το οποίο συνήθως αφορά μυστικά, τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί ποτέ, και κάπως το τραύμα αυτών των μυστικών μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει, λένε ότι είναι ο πόνος κυκλοφορεί από γενιά σε γενιά μέχρι να φτάσει σε κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να τον εκφράσει, να τον εκδηλώσει, να μιλήσει για αυτόν τον πόνο. Οπότε ότι φέρουμε κατά κάποιο τρόπο και τους πόνους προηγούμενων γενεών, τους κουβαλάμε με έναν τρόπο. Τον πόνο από κάποιο παιδί, για παράδειγμα, που χάθηκε. Ναι. Γενιές πίσω και που κάποιον άνθρωπο που η οικογένεια απέρριψε. Και έτσι ότι αυτό το τραύμα το κουβαλάμε. Είναι η ιστορία μας με έναν τρόπο. Μια ιστορία όμως που νομίζω ότι δεν τη συζητούν μέσα στις οικογένειες. Ναι, γιατί κάνει... σκελετή στην ντουλάπα που λέμε. Αν είναι κάτι στο στυλ, ας πούμε, όπως είπε η Ματούλα, κάποιος που, ξέρω εγώ, έκανε ένα εξόγαμο ή ένας που αυτοκτόνησε, το προσπαθούμε η οικογένεια για να επιβιώσει, ειδικά δύο γενιές πίσω, να το κρύψει. Είναι ο σκελετός στην ντουλάπα που θα έρθει να στοιχειώσει μετά την υπόλοιπη οικογένεια. Γιατί θα υπάρχει μια συμπεριφορά. Δηλαδή, όταν ένα παιδί δει τους γονείς να τσακωθούν και μετά για δύο μέρες δεν μιλούνται, ξέρει να εξηγήσει ότι δεν μιλούνται γιατί να υπήρξε τσακωμός. Όταν όμως δεν δει αυτόν τον τσακωμό ή δεν δει το αίτιο και βλέπει τους γονείς να μην μιλούνται, δεν μπορεί να το εξηγήσει. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει μέχρι και ψυχοπαθολογία μέσα σε οικογένεια. Γιατί δεν ερμηνεύεται αυτή η συμπεριφορά που βλέπω. Δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα που εγώ βιώνω. Άρα, κυρία Κική, αν οι οικογένειες μιλούν, μπορούν να αποφύγουν να κληροδοτούν τραύματα στις επόμενες γενιές. Αυτή είναι η θεραπεία. Διότι οι άνθρωποι που έχουν οποιοδήποτε τραύμα, κατά κανόνα, δεν μιλούν.
Οι Εβραίοι που είχαν υποστεί τα πάντα δεν μιλούσαν. Έκλεισαν το στόμα τους, γύρισαν από τον Ταχάου όσοι γύρισαν, δεν είπαν ποτέ σε κανέναν τίποτα. Ξέρανε κάποιοι ότι ίσως είχαν υποστεί, δεν μιλήσαν. Άρα ο απόϊχος του τραύματος πάει έτσι από γενιά σε γενιά. Ο απόϊχος, τα τραγικά επακόλουθα. Όταν όμως μιλήσει ο παθών, υπάρχει η δυνατότητα να το επουλώσει το τραύμα, δηλαδή και η ίδια η ανακοίνωση και είναι μόνο η αρχή της θεραπείας. Είναι μια λύτρωση, βρε παιδί μου, σε ανακουφίζει, είναι σαν να βγαίνει ένα μεγάλο βάρος από πάνω σου. Γιατί από τα τραύματα μας στην πραγματικότητα ούτε μπορούμε να τα ξεχάσουμε, ούτε μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτά, είναι κομμάτι της ιστορίας μας. Απλά αυτό που είναι η θεραπεία είναι να το να λυτρωθούμε από αυτά, να τα αποδεχτούμε, ότι είναι κομμάτι της ιστορίας μας. Να τα αναγνωρίσουμε πάρα πολύ σωστά και κάπως να λυτρωθούμε και να μπορέσουμε να πάμε τη ζωή μας λίγο παρακάτω, σεβόμενοι όμως και την ιστορία μας. Γιατί ακούγοντάς μας έτσι και ο κόσμος, καμιά φορά και εγώ όταν ήρθα σε επαφή με αυτά, νιώθω ότι ήταν ένα διέξοδο, σαν να είμαι κάπως παγιδευμένη σε μία μοίρα. Αυτό όμως δεν είναι η πραγματικότητα, γιατί βλέπουμε εδώ ότι ακόμα και αν ένας άνθρωπος δεν έχει τραυματιστεί στην εμβρυϊκή του ηλικία, μπορεί να μεταφέρει ένα τραύμα από προηγούμενες γενιές. Άρα με κάποιο τρόπο δεν μπορεί να γλιτώσει κανείς μας από αυτό. Και είμαστε κάπως εντός εισαγωγικών καταδικασμένοι κάποια πράγματα να τα επαναλαμβάνουμε. Όμως μπορούμε να συγχωρέσουμε, να τα χωρέσουμε, να λυτρωθούμε και να λιάνουμε τις γωνίες τους και να πάμε έτσι λίγο παρακάτω εμείς στην ιστορία μας, να την εξελίξουμε λίγο περισσότερο και να την πάρουν οι επόμενες γενιές λίγο πιο διευρυμένη. Εάν δεν το λέγαμε τραύμα, πώς θα μπορούσαμε να το πούμε? Ποια άλλη λέξη θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε? Γιατί νιώθω ότι κουβαλάει πάρα πολύ είναι πολύ αρνητικά φορτισμένο και σας ακούω να μιλάτε και να λέμε ότι υπάρχει τρόπος, ναι, να συμπορευτείς ειρηνικά με το τραύμα σου. Όχι να συμπορευτείς απλώς, να το θεραπεύσεις, όπως είπε η Ματούλα. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βιώσει όντως πολύ σοβαρά πράγματα, όπως είναι η Όπρα Γουίνφρι, όπως είναι η Μάγια Αγγέλου, και έγιναν λαμπρές προσωπικότητες. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό που το είπε πριν και η κυρία Κική, το είπε και η Ματούλα, θέλω και εγώ να το επισημάνω. Δεν είναι ποτέ αργά να έχει ένας άνθρωπος ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. Ταυτότητα δεν αντλούμε μόνο από αυτό που έχουμε υπάρξει. Μόνο από το παρελθόν μας. Mm. Ταυτότητα αντλούμε και από αυτό που θέλω να γίνω. Και σε αυτό έρχεται ένας ειδικός που μπορεί να βοηθήσει, γιατί έχει τις σπουδές, γιατί ενδεχομένως έχει και ο ίδιος ξεπεράσει δικά του τραύματα και έχει επουλώσει. Και όπως είπε η κυρία Κική, ένα τραύμα που το πήραμε, το δανειζόμαστε από το σωματικό, αν έχω ένα έγκαυμα και επουλωθεί, πάντα το θυμάμαι, να εδώ κάηκα, αλλά το πατώ και δεν ματώνει. Ναι. Δεν πονεί. Αυτός είναι ο στόχος της θεραπείας. Και πλέον όντως υπάρχουν. Οπότε εγώ θα έλεγα μια δυσλειτουργία, θα έλεγα ένα γρανάζι που δεν ανταποκρίνεται, το αυτοκίνητο που κάνει γκρ-γκρ η μίζα και δεν παίρνει μπροστά, ας πούμε, ενώ είναι στα καλά καθούμενο. Θα τη βρούμε, ενδεχομένως. Ίσως έτσι το σκυρό κομμάτι της ιστορίας του κάθε ανθρώπου, η σκιά. Κάπως έτσι εγώ θα το αντιλαμβάνομαι, ότι είναι το κομμάτι της σκιάς μας. Κυρία Κική, εσείς. Το παράδοξο είναι ότι αν η Μαρία και εγώ έχουμε υποστεί ακριβώς την ίδια βίαιη αντιμετώπιση, την ίδια ταλαιπωρία. Να μην το λέμε πια τραύμα, γιατί ταλαιπωρία. Η Μαρία μπορεί να βγει αλόβητη. Και εγώ να είμαι χάλια. Γιατί? Άγνωστο, διότι ο ψυχισμός του καθενός έχει άλλες αντοχές. Εκεί λοιπόν πρέπει να ποντάρουμε, να φτιάξουμε γενιές παιδιών δυνατές ψυχικά. Έχουν κάνει έρευνες για τα παιδιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που υπέστησαν ό,τι ταλαιπωρία μπορούσε να υπάρξει, ό,τι κακοποίηση, πείνα, φόβο κλπ. Λοιπόν, τα περισσότερα βγήκαν μια χαρά. Μετά από τον εμφύλιο κάνανε έρευνες τα παιδιά που είχαν βιώσει και τον εμφύλιο, ορφανά, σε ορφανοτροφία ελεηνά, πεινούσανε κλπ. Κανένα τους δεν αυτοκτόνησε. Mm-hmm.
Απίστευτο. Κανένα δεν είχε ψυχιατρικά προβλήματα. Γίνανε οικογενειάρχες, επιβιώσανε, βρήκανε δουλίτσες. Πώς αυτά τα παιδιά. Και γιατί τα Αμερικανόπουλα του Βιετνάμ γυρίσανε διαλυμένα. Προφανώς είναι ένα είδος σκληραγωγίας που είχαν τα παιδιά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη. Άρα αυτό είναι ένα μάθημα παγκόσμιο. Βάλτε μια ανατελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το κομμάτι. Πώς κινούμαστε από εδώ και πέρα, να δούμε δηλαδή την αισιόδοξη οπτική του πράγματος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Μήπως λίγο έτσι στην ψυχοσύνθεσή μας οι Έλληνες, πολύ επιφανειακή έτσι η ανάγνωση και η ερώτηση, αρεσκόμαστε να έχουμε τραύματα. Εμπνεύστηκες από κάτι. Ναι, κάτι άκουσα πριν που έλεγες. Δηλαδή μου κάνει λίγο το ότι θέλουμε να έχουμε δύσκολες ιστορίες που τα τραγουδάμε εμείς τα τραύματά μας. Να κάνουμε μας και τραγούδια. Μας αρέσει ρε παιδί, νομίζω ότι μας δίνει έναν αέρα παραπάνω, γαλώνει ότι εγώ είναι έμπνευση για τους καλλιτέχνες, δεν είναι για την τέχνη γενικά. Για το πεντάγραμμο σίγουρα. Για το πεντάγραμμο, το ελληνικό ειδικά. Γενικά για την τέχνη. Γενικά είναι έμπνευση. Ο καλλιτέχνης, αν είναι ευτυχισμένος και ευχαριστημένος, δεν δημιουργεί. Πολύ λίγοι νομίζω στη χαρά τους είναι δημιουργικοί. Θέλουν λίγο τον πόνο. Αλλά άλλο πόνος και άλλο τραύμα. Πάντως ναι, υπάρχει η ορολογία, είναι ο ναρκισισμός του τραύματος, είναι ο ναρκισισμός του θύματος για την ακρίβεια. Δηλαδή, θέλω να κουβαλάω. Όχι, πρόσεξέ με μένα πόσο σημαντική είμαι, γιατί έχω ένα σημαντικό πρόβλημα, κάτσε να σου πω. Και την ώρα που θα σου πω, δεν θέλω και λύση, θέλω απλώς ευήκο αότα. Δηλαδή κάποιον να μ' ακούσει. Μιλάμε για την πλειοψηφία του πληθυσμού. Δηλαδή αυτό που να ξέρεις εγώ τώρα. Ναι. Μου είναι πολύ οικείο σαν εικόνα αυτό το πράγμα. Ναι, μας δίνει και μία αίσθηση σημαντικότητας ότι είμαστε ξεχωριστοί, δυνατοί, τα καταφέραμε, τα καταφέρνουμε, επιβιώνουμε. Ναι. Δίνει και μία τέτοια ωραία, αίσθηση. Πώς θα επιβιώσουμε και εμείς. Ξέρουμε ότι έχουμε μία δύσκολη ιστορία. Συνειδητοποιούμε ότι έχουμε συμπεριφορές που ξεπηδάνε από μόνες τους από μέσα μας και δεν τις θέλουμε. Θέλουμε να τις αποχωριστούμε, τέλος πάντων να δούμε τι φταίει για να δούμε πώς θα τις διαχειριστούμε. Πώς θα μας βοηθήσουμε. Και εμάς και μετά να πούμε και για τις επόμενες γενιές. Δεν φταίει μόνο το παρελθόν μας, φταίει και το παρόν. Βολευόμαστε πίσω από αυτή την κακή συμπεριφορά μας. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποστεί κακοποίηση παιδική και αποφασίσανε εγώ αυτό δεν θα το επαναλάβω και είναι στην εντέλεια η συμπεριφορά τους. Άρα είναι και ένα άλοθη και επιπυλίζουμε τα παιδικά μας χρόνια και τον πατέρα μου που με έβριζε, που με έλεγε «Α, χριστιανίκαν» και ξανά και ξανά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει, αφού τα πούμε και τα ξαναπούμε και ζητήσουμε των αλωνών την κατανόηση και τη συνδρομή, να βάλουμε μία τελεία και να πούμε στο εδώ και τώρα τι κάνουμε. Χωρίζουμε με αυτό το κλάμα και το πενθούμε και το θάβουμε κάποια στιγμή, δηλαδή να το αποχαιρετήσουμε. Να το αποχαιρετήσουμε και όπως έχουμε ξαναπεί, άλλο είναι η πετιότητα, εγώ δεν φταίω απαραίτητα για κάτι, αλλά άλλο είναι η υπευθυνότητα, είναι η δικιά μου ευθύνη κάτι να το κάνω όμως αυτό και να μην το αφήσω να με ορίζει. Από εδώ και ύστερα. Ναι. Να λαμβάνω ευθύνη δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι το παιδικό τραύμα ή η ανατροφή μας δικαιολογία για τη στασιμότητά μας. Ωραία. Το λες πάρα πολύ ωραία. Γιατί κάποια στιγμή γινόμαστε ενήλικες και έχουμε την ευθύνη της κατάστασης. Ναι. Το παρελθόν μας χρειάζεται να είναι ένα κομμάτι που θα το χρησιμοποιούμε σαν ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε στο παρόν μας ποια είναι τα κομμάτια του παζλ και πού θα το τοποθετήσουμε. Αν ένας άνθρωπος χρησιμοποιήσει το παρελθόν του μόνο και μόνο για να μείνει εκεί να κατηγορεί οργισμένος, θυμωμένος, η οργή και ο θυμός είναι ένα απαραίτητο στάδιο, εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού, αλλά πρέπει να πάμε μετά κάποια στιγμή πέρα από αυτό. Ναι. Δηλαδή να αναλάβουμε την ευθύνη μας με την έννοια της δύναμης, ότι εγώ σαν ενήλικας πια έχω τη δύναμη να ενεργήσω στη ζωή μου, να παρέμβω
στο μέτρο που μπορώ να αλλάξω κάπως τα πράγματα. Γιατί αυτή τη δυνατότητα σαν ενήλικας την έχω, ναι. Σαν παιδί αληθινά δεν την είχα. Γιατί μπροστά στις αποφάσεις των μεγάλων, στις καταστάσεις που βίωνα, ήταν γίγαντες. Ήμουνα πραγματικά εγκλωβισμένος και ανήμπορος μέσα σε αυτό. Και αυτή την ανημπόρια δυστυχώς μπορεί να την κουβαλάμε σαν αίσθηση και στην ενήλικη ζωή. Όμως, στην ενήλικη ζωή έχουμε επιλογές. Όχι απεριόριστες, μέσα στη δική μας όμως ιστορία, έχουμε τις επιλογές και αυτό το λέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Ένα κομμάτι ελευθερίας είναι το να κατανοεί και ο άνθρωπος τα όρια του. Ποια είναι τα όρια του. Δηλαδή, ότι μέσα σε ένα κομμάτι συγκεκριμένης ιστορίας, εγώ και όχι όλο αυτό που κυκλοφορεί, ότι μπορώ να γίνω ό,τι θέλω να κάνω. Έχω ένα, είναι σαν μια φίλη μου, έτσι πολύ αγαπημένη και θεραπεύτρια που είχε πει σε μια κοπέλα, λεμονιά γεννήθηκες, λεμονιά θα πεθάνεις. Γίνε καλύτερη λεμονιά που μπορείς, με αυτή την έννοια. Έτσι είναι. Σίγουρα, ναι, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και να εξελιχθούμε διαφορετικά από ό,τι ξεκινήσαμε. Αλλά λεμονίτσα, γεννηθήκαμε, λεμονίτσα πεθάνουμε. Με ποια έννοια το λέω εγώ αυτό το περιορισμό. Αυτό το ότι μπορεί εγώ σαν άνθρωπο στην πολυγύτητα να έχω μία ευαισθησία. Όταν αυτό το αναγνωρίσω και ξέρω ποια είναι ότι όταν ο άνθρωπος, ο άλλος έρχεται και με προσεγγίζει πάρα πολύ, εγώ λίγο αποστασιοποιούμε, φοβάμαι. Είναι άλλο να το έχω πια αναγνωρίσει, να ξέρω που είναι το τραύμα, πώς θα τοποθετήσω το χέρι μου, να μην πονάει τόσο πολύ, να το εξηγήσω στον άλλο άνθρωπο, του πω ξέρεις τώρα αυτό δεν είναι δικό σου, είναι ένα δικό μου κομμάτι. Με αυτή την έννοια να γνωρίζουμε τους περιορισμούς μας, τα όρια μας και πια δεν μας καθορίζουν και δεν μας ορίζουν. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η υπευθυνότητα που λέγαμε πριν, να γνωρίζουμε όλα αυτά. Θα ήθελα να πω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό που λέει η Ματούλα. Ένα πολύ συνηθισμένο αίτιο που οδηγεί, που δεν είναι και τραυματικό ή τραγικό, είναι παραδείγματος χάρη άνθρωποι της ηλικίας μου που στην παιδική ηλικία γινόταν οι υπεργονείς των γονιών τους, δηλαδή δύο γονείς με συγκρουσιακή σχέση που μόνοι τους δεν τα βρίσκανε και ξέρεις αν αυτό το τραπέζι δεν στέκει καλά ψάχνουμε ένα χαρτονάκι να βάλουμε από κάτω για να ισορροπήσει και γινόταν το παιδί, το τρίγωνο, η συμμαχία, έλα να σου πω τι μου κάνει ο πατέρας σου, η μάνα σου είναι υπερβολική και έμπαινε στη μέση να ισορροπήσει τους γονείς. Αυτό βέβαια είναι ένα καθήκον που δεν μπορεί κανένα παιδάκι να τα καταφέρει. Ψυχίατρος να είναι εκεί κάθε μέρα είναι πολύ αυτό σαν έργο και μένει αυτό το αίσθημα της ανεπάρκειας, της ανικανότητας, της ευθύνης, της μοναξιάς. Γιατί αυτό το παιδί, όταν οι γονείς δεν μπορούν να διαχειριστούν τη δικιά τους τη ζωή, μένει ένα αίσθημα μοναξιάς. Εγώ να μην τους βαρύνω, να μην τους πω τα δικά μου, να τους επιβαρύνω. Προχωράει μετά στην εφηβεία να θέλει να είναι υπερδοτικό, στην νεαρή ανήλικη ζωή να βοηθάει ο κουτσός τραβός στον Άγιο Παντελεήμονα, συνεχίζει το μοτίβο. Ακόμα και οι σχέσεις είναι σχέσεις που είναι προτζεκτάκια, δηλαδή να βρω κάποιον να με έχει ανάγκη για να έχω ένα project αναφοράς, γιατί έτσι ξέρω να σχετίζομαι και να επικοινωνώ και να κερδίζω εκτίμηση. Και όπως είπε η Ματούλα, στην ενήλικη ζωή όμως τώρα λέω, ξέρεις, μαμά, μπαμπά, δεν θέλω άλλο. Το μεταξύ σας δεν με αφορά. Εμένα ο μπαμπάς μου είναι μπαμπάς μου και η μαμά μου είναι μαμά μου. Να κοιτάξω την απευθεία σχέση και να σταματήσω να γίνω εγώ το χαρτονάκι στη δικιά τους ανισορροπία. Στην ενήλικη ζωή μπορώ να πω όχι. 7, 8, 10, 11 χρονών δεν μπορούσα. Στη συστημική συχνά λένε ότι είναι καλό να επαναλαμβάνουμε όταν έτσι έχουμε δυσκολία στο να οριοθετήσουμε τη σχέση με τους γονείς, να επαναλαμβάνουμε μέσα μας τις φράσεις ότι εγώ είμαι ο μικρός και εσύ είσαι ο μεγάλος. Έτσι. Σε όποια ηλικία και να είμαστε, να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι εγώ είμαι η κόρη. Απέναντι μου έχω τον παπά μου και τη μαμά μου. Ναι. Εγώ είμαι μικρή, εκείνη είναι μεγάλη. Και δεν είναι καμία δουλειά μου, σε καμία περίπτωση να λαμβάνω την ευθύνη της συναισθηματικής τους ασφάλειας, της ευτυχίας, να τους λύνω τα προβλήματα. Εκεί είναι η μεγάλη. Εγώ είμαι ο μικρός. Μου δίνουν τη ζωή να την πάω παρακάτω. Η ζωή που έχουν είναι ένα δικό τους κομμάτι. Και είναι και ένα θέμα τελικά σεβασμού. Το ότι είναι ενήλικες, είναι μεγάλοι, θα βρουν τον τρόπο τους. Κυρία Κική, πάνω στους γονείς επιστρέφουμε. Αυτοί οι γονείς τα κάνουν όλα, τα μαγειρεύουν. Βέβαια, στις προηγούμενες κουβέντες μας ξεπηδούσε πιο αυθόρμητα η μάνα. Η μάνα τα κάνει. Κοίταξε, η μάνα είναι το κέντρο της οικογένειας. Ό,τι και να λέμε, η μάνα φτιάχνει την ατμόσφαιρα, την περιραίουσα ατμόσφαιρα στην οικογένεια. Ο άντρας ακολουθεί.
ό,τι ατμόσφαιρα φτιάξει η γυναίκα, την ακολουθεί ο άντρας. Εκεί είναι και η τρομακτική ευθύνη που νιώθουμε σαν γυναίκες. Και αυτό εγώ, και το άλλο εγώ, και εκείνο εγώ. Δυστυχώς έτσι είναι. Ή ευτυχώς έτσι. Ή ευτυχώς έτσι είναι. Δηλαδή, ό,τι ατμόσφαιρα φτιάξει η γυναίκα, ο άντρας θα την ακολουθήσει. Μπαίνεις στο σπίτι και είσαι όλο νεύρα και ένταση, μόλις μπει ο άντρας θα ακολουθήσει αυτό που αντιλαμβάνεται. Έχεις μια ωραία, χαρούμενη ατμόσφαιρα. Θα χαμογελάσει, θα συμμετάσχει σε αυτό που έφτιαξες. Εκεί λοιπόν είναι και η ευθύνη και η δημιουργία μας να φτιάξουμε παιδιά δυνατά. Παιδιά ισχυρά. Πώς θα το κάνουμε αυτό, που τις προάλλες συζητούσαμε ότι έχουμε μια άλλη κουλτούρα σαν μανάδες, ειδικά στην Ελλάδα, να φτιάχνουμε παιδιά αλυσοδεμένα σε μας. Πώς θα κάνουμε παιδιά δυνατά και ψυχικά, ανθεκτικά. Ναι, κοίταξε τι έγινε. Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ελληνική κοινωνία έφτιαχνε δυνατούς ανθρώπους, γιατί ήταν η στέρηση. Ήρθε η αυθονία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλες αυτές οι μανάδες υπερπροστατευτικές έχουν διαγενειακό τραύμα από την πείνα της κατοχής. Ναι. Και θέλουν για τα το παιδιά κατοχικό τους... σύνδρομο που λέμε. Θέλουν για τα παιδιά τους αυθονία. Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Έχουν περάσει αρκετές γενιές. Δεν είναι πολλές οι γενιές, δεν είναι πολλές οι γενιές. Σκέψου, η γιαγιά μου. Εγώ είμαι μετακατοχικό παιδί. Ναι, δεν δίκιο. Είναι πολλές οι γενιές, είναι πρόσφατες. Δηλαδή, η πείνα της κατοχής είναι πρόσφατη ακόμα. Θα το περάσουμε και θα ξαναγυρίσουμε σε ισορροπία. Οι κοινωνίες περνάνε μετά τους πολέμους στο άλλο άκρο και μετά ξαναγυρίζουν και βρίσκουν μια ισορροπία. Θα τη βρούμε την ισορροπία. Ναι, αλλά μέχρι τότε πόσους θα έχουμε κάψει. Τρεις γενιές θέλει. Για το γενιακό τραύμα. Στην τρίτη είμαστε. Ναι, τα παιδιά μας είναι η τρίτη γενιά. Δηλαδή, εμένα, οι γονείς μου γεννήθηκαν στον πόλεμο, ήταν παιδάκια στον πόλεμο. Εγώ, άρα, τα δικά μου τα παιδιά τώρα ή τα ανήψια μου δεν θα έχουν το σύμπτωμα αυτό της κατοχικής πείνας. Ναι. Αυτό είναι ένα κοινωνικό τραύμα που κουβαλάμε, ας πούμε. Τα εγγόνια μου δεν έχουν το σύνδρομο αυτό, ούτε τα παιδιά μου το έχουν. Δηλαδή σε μένα πια, στις γιαγιάδες είναι ακόμα πολύ έντονο. Θα το ξεπεράσουμε και θα αναθρέψουμε παιδιά δυνατά. Γιατί στο DNA του Έλληνα υπάρχει δύναμη, είμαστε δυνατός λαός. Το έχουμε αποδείξει. Οι πρόγονοί μου ήταν όλοι οικονομικοί μετανάστες στην Αμερική. Το 1880. Το έχουμε αποδείξει. Άρα, εγώ αισιοδοξώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια ισορροπία με παιδιά που θα αντέχουν τις δυσκολίες της εμβρυϊκής και της παιδικής ηλικίας. Ποια είναι η διαφορά μας, μπορούμε να εντοπίσουμε, καλά, οι διαφορές είναι τεράστιες, αλλά η πυρηνική διαφορά εκείνων των γενιών πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο που βγαίνανε δυνατοί και των σημερινών γενεών. Όπου εγώ δεν κουβαλώ κατοχικό σύνδρομο και αυτό το τραύμα, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχω προκαλέσει άλλα τραύματα στα παιδιά με την υπερπροστασία που εγώ έχω. Αυτό νομίζω που, αυτό που τουλάχιστον παρατηρώ, το ότι έτσι λίγο δυσκολεύει στο να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να είναι πιο ανεξάρτητοι, είναι το ότι οι σημερινοί γονείς με όλη αυτή την πληροφορία που έχουμε και την παραπληροφόρηση πολλές φορές για το πώς να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, φέρνουμε πάρα πολλές ενοχές. Είμαστε πολύ ενοχικοί ότι το κάθε τι λέμε θα το τραυματίσει. Οπότε η κάθε μας συμπεριφορά, φώναξα για παράδειγμα, θα τραυματίσω το παιδί. Αυτό έχει λοιπόν σαν αποτέλεσμα όλη αυτή η ενοχή, νομίζω εγώ, που φέρουμε σαν γονείς να μας εμποδίζει να βάζουμε όρια. Να βάζουμε δηλαδή αυτή τη γραμμή και να μαθαίνει το παιδί το δικό του το όριο, ποιο είναι το δικό μου το όριο. Εγώ έχω μία αίσθηση ότι οι σημερινοί γονείς κουβαλούμε πολύ ενοχή. Και αυτό δεν βοηθάει πάρα πολύ στο να οριοθετούμε τα παιδιά, να ξέρουν ποια είναι η θέση τους, ποια είναι η δική μας η θέση και έτσι σιγά σιγά να τα κατευθύνουμε. Έτσι έχω αυτή την αίσθηση για τη σημερινή γενιά, χωρίς να μπορώ να το... Είναι η δική μου η αίσθηση. Η δικιά μου η αίσθηση είναι ότι καθώς μεγαλώνουμε,
και εμείς οι ίδιοι σαν παιδιά και όλοι, σαν να κάνουμε μια αόρατη λίστα ότι εκεί είμαι πλήγος ο γονιός, ο καλός ο γονιός δεν κάνει το α, εκεί είμαι πλήγος ο γονιός, ο καλός ο γονιός δεν κάνει το β, δεν κάνει το 58, 130 πράγμα. Οπότε στην προσπάθειά μας να αποφύγουμε αυτά που μας πλήγωσαν στη δικιά μας την ανατροφή, υπερπροσφέρουμε μετά στα δικά μας τα παιδιά, για να μην ακυρωθούμε στη συνέχεια από τα δικά μας τα παιδιά και έτσι για τον κίνδυνο, δηλαδή, κοίτα, εγώ όπως ακύρωσα το γονιό μου και μετά έμεινα μόνος μου, δεν θέλω να με ακυρώσει το παιδί μου, οπότε σαν να είναι υπερπληθώρα, αλλά ο δάσκαλός μου έλεγε η αγάπη σε μια οικογένεια είναι σαν τα αλάτι στο φαΐ. Δηλαδή, τόσο όσο. Και το λίγο πληγώνει και το πολύ το καταστρέφει. Ωραία. Δηλαδή, ένας βασικός κανόνας που τον είχα ακούσει εγώ για φροντιστές ασθενών με Αλσχάιμερ, ότι δεν κάνουμε για τον άλλο τίποτα που να μπορεί να το κάνει μόνος του. Αυτό ισχύει και για το παιδί. Ισχύει και για το παιδί, ισχύει και για τους ασθενείς, ισχύει και για τους υπαλλήλους, ισχύει και για τους συντρόφους ακόμα. Οπότε, δηλαδή, ξέρω περίπτωση παιδιού που ήταν στον ήπιο και η νηπιαγωγός διέγνωσε μαθησιακές δυσκολίες. Η παιδοψυχίατρος είπε δεν είναι μαθησιακές δυσκολίες. Είναι αδυναμία στις λεπτές κινήσεις και συντονισμός ο εγκέφαλος με τα άκρα. Γιατί αυτό το παιδί μέχρι τα 5 τον ντύνανε, το χτενίζανε, τον μπανιάρανε στην τουαλέτα. Για να φάει έπρεπε να πιάσει τα μακαρόνια με τα χέρια, ας πούμε. Οπότε και αυτό το παιδί με τη σωστή καθοδήγηση και εργοθεραπεία, τετάρτη δημοτικού έπαιζε κιθάρα. Ωραία. Αυτό το παιδί, να το πάρουμε έτσι σαν ένα ωραίο παράδειγμα, κατάφερε να αναπτύξει τη λεπτή κινητικότητα, κυρία Κική, αλλά τη ρίζα της υπερεξυπηρέτησης, αυτό που λειτουργήσε σε αυτό το παιδί από την οικογένειά του, μπορεί να το διαχειριστεί από ένα σημείο και μετά. Μπορεί, προφανώς. Βεβαίως μπορεί, αλλά δεν το διευκολύνει η οικογένεια. Ναι. Σκοπός είναι να διευκολύνουμε το παιδί να γίνει δυνατό. Πώς? Πώς. Όρια, όρια, όρια. Είναι η ασφάλεια, είναι η βάρκα με την ελπίδα του παιδιού. Χωρίς όρια δεν μπορεί να μεγαλώσει ο άνθρωπος. Όρια, όρια, όρια. Αυτό λέει η παιδαγωγική. Η παιδαγωγική όλη στηρίζεται εκεί. Και σήμερα δυστυχώς φοβόμαστε τα όρια, μήπως επισύρουν τη δυσμένεια των παιδιών. Ή μήπως θα τραυματίσουμε, όπως έλεγε και η Ματούλα. Δεν τραυματίζεται κανείς με τα όρια. Όριο τι σημαίνει, στο σπίτι μας αυτό επιτρέπεται και εκείνο απαγορεύεται. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Ούτε καταπιέζουμε κανέναν, ούτε τραυματίζουμε κανέναν, ούτε τίποτε. Είναι το σπίτι μας. Είναι η νόμη του σπιτιού μας. Αυτός είναι ο πιο απλός κανόνας, ο πιο απλός οδηγός για να βγάλουμε δυνατά παιδιά. Όλο το υπόλοιπο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Τι θα γίνει έξω από το σπίτι μας, τι θα γίνει στα άλλα σπίτια, στο σχολείο, στην κοινωνία, πάει λέγοντας όπου αλλού κινείται το παιδί, αλλά είναι τόσο κομβική σημασία στο τι γίνεται μέσα στο σπίτι μας. Πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Ό,τι γίνεται στο σπίτι μας, ακόμη και αν είμαστε φωνιάδες με όπλα, το παιδί μας το θεωρεί φυσιολογικό. Ναι. Ό,τι γίνεται στο σπίτι μας είναι το φυσιολογικό του. Θα μεγαλώσει και θα θεωρεί ότι έτσι είναι τα πράγματα. Άρα, όπου υπάρχουν όρια σαφή, το παιδί μεγαλώνει με ξεκάθαρη αντίληψη της ζωής. Ναι, και νιώθει και πιο νοικοκυρεμένα, τα βλέπει μπροστά, πιο νοικοκυρεμένα και νιώθει πιο ασφαλής ο ίδιος η ίδια. Έτσι. Και ξέρει και το όχι και το μη και πάει λέγοντας. Σίγουρα μπορεί να υπάρξει, σίγουρα, πιθανότατα και να το τραυματίσει κάτι στην πορεία της ζωής του. Πιθανόν. Και ήδη να έχουμε βάλει το σποράκι να το έχουμε τραυματίσει. Ανδριανή, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δηλαδή, αυτό ακριβώς, είμαστε άνθρωποι, φέρουμε και ήδη κάποια τραύματα τα οποία μπορεί να μην τα έχουμε αντιληφθεί όλα. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται από μια κακή πρόθεση κάτι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε και οι ίδιοι να τα αντιληφθούμε. Το θέμα είναι ότι όσο πιο πολύ έτσι δουλεύουμε και εμείς οι ίδιοι με τον εαυτό μας και σαν γονείς και σαν άνθρωποι και μπορούμε να διαπιστώσουμε κάποια πράγματα, ακόμα και αργότερα πάντα μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα με το
παιδί μας, ναι. Τι έγινε με τα δικά μας τα τραύματα, πώς ήταν. Έχει αυτό, έχει... Έχει μεγάλη αξία. Ενδιαφέρον ή το φορτώνουμε. Έχει μεγάλη αξία με ποια έννοια το λέω εγώ. Μιλάω για την ενήλικη πια ζωή, δηλαδή όταν ένας γονιός συνειδητοποιήσει κάποια στιγμή κάποια πράγματα, δεν είναι ποτέ αργά να πεις ένα λυπάμαι. Να πεις για όλο αυτό που ο ίδιος διαπίστωσες ότι τελικά ίσως ήταν λάθη σου. Λυτρώνει πάρα πολύ τον ενήλικα, λυτρώνει πολύ το παιδί και πολλές φορές έτσι μπορεί να μην χρειαστεί και τίποτα περισσότερο από αυτό το σε κοιτάω στα μάτια και λυπάμαι και αυτό που έγινε και εγώ άνθρωπος ήμουν, αυτό έμαθα, αυτό νόμιζα ότι θα ήταν καλό να κάνω, τελικά δεν ήταν τόσο καλό, αλλά αλήθεια λυπάμαι γι' αυτό. Όταν αυτό είναι ειλικρινές, έχει νόημα να γίνει και αργότερα στη ζωή. Το δύσκολο είναι να οχυρωνόμαστε πίσω από το ότι δεν θέλουμε ποτέ να φανεί ότι κάναμε λάθος, ότι κάναμε πράγματα τα οποία πλήγωσαν και πλήγωσαν ακόμα και τα παιδιά μας. Ναι, μπορεί να κάνουν και κάτι που θα πληγώσει πολύ τα παιδιά μας. Αλλά είναι πολύ, θέλει κουράγιο, τόλμη και ένα φοβερό δίδαγμα να μπορείς να γυρίσεις να πεις συγγνώμη, το έκανα. Δεν είχα πρόθεση. Mm-hmm. Δεν είχα πρόθεση. Πολύ και σωστά. Εδώ θέλω να σταθώ να ξαναεπανέλθω εγώ στους ενήλικες, γιατί μιλάμε τώρα για το πώς να δημιουργήσουμε, αλλά να απευθυνθούμε και σε αυτούς που ήδη αναγνωρίζουν μέσα από την κουβέντα μας ότι ούψ, μπορεί εκεί να έχω κάτι. Είναι σαν να συνειδητοποιήσουμε ότι, ξέρεις, θέλω να πιάσω μια δουλειά και δεν ξέρω γερμανικά, αλλά θα χρειαζόμουν, θα με συνέφερε να μάθω γερμανικά. Πώς θα τη μάθουμε, ωραία. Λοιπόν, τη δεξιότητα. Θέλει δάσκαλο, θέλει προσπάθεια και θέλει χρόνο. Δηλαδή, εκπαιδεύουμε πια το νευρικό μας σύστημα σε ένα καινούριο γίγνεσθε, σε μια καινούρια στάση, σε μια καινούρια αντίληψη της πραγματικότητας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε σε μια συνεδρία, ούτε σε δυο, ούτε σε μια εβδομάδα, ούτε σε δυο. Και να μην έχουμε το ενοχικό ή τις τύψεις, μα κοίτα, εγώ πήγα και τρεις φορές στη ματούλα, την ψυχολόγο και δεν έκανα τίποτα, άρα δεν αξίζω. Όχι, έρχομαι στην ενήλικη ζωή μου πλέον να μάθω γερμανικά. Άρα, αν για να πάρω τον Γκέτε, ή το Σορμπόνι, το Lower, θέλω μια διετία, να δώσω αντίστοιχα το χρόνο και την πολυτέλεια στον εαυτό μου να ζητήσει βοήθεια και να δεχτώ να με φροντίσει κάποιος, όπως ενδεχομένως δεν φροντίστηκα στην παιδική μου ηλικία. Αυτή η φροντίδα πλέον από αυτόν τον θεραπευτή, από μια ομάδα, από ένα σεμινάριο, από ένα θεραπευτικό εργαστήρι, κάνει αυτό που λέμε την επανορθωτική εμπειρία. Σαν να κάνει δηλαδή πλαστική χειρουργική στα τραύματα. Ναι. Και έτσι επουλώνεται. Επουλώνουμε λοιπόν το τραύμα, για να την ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα. Έχουμε τη δυνατότητα. Έχουμε τη δυνατότητα την ίδια στιγμή και σαν ενήλικες να γίνουμε και εμείς ψυχικά ανθεκτικοί, να μας εκπαιδεύσουμε. Βεβαίως. Κάθε στιγμή μπορούμε να γίνουμε ισχυρότεροι σαν ενήλικες. Γιατί? Γιατί οι νευρώνες του εγκεφάλου ποτέ δεν μένουν ακινητοποιημένοι. Συνεχώς πολλαπλασιάζονται, συνεχώς αλλάζουν. Άρα είναι στο χέρι μας, με τη δική μας προσπάθεια, με τη δική μας αλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων, να αλλάξουμε αυτό που θεωρούσαμε τραγική πραγματικότητα για μας. Πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Κυρίες μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Με χαραπηλό σας απευθύνω πρόσκληση να το ανανεώσουμε το ραντεβού. Με άλλα θέματα. Είμαστε εδώ να ακούσουμε και προτάσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα πέσουν βροχή. Να είστε καλά, να περάσετε ωραία. Τριήμερο έχουμε μπροστά μας. Οπότε απολαύστε το, χαρείτε το και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.